Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Έχω πάρει κάποια νήματα Diva Spagos, επειδή είδα και στην ομάδα ότι ρωτούσατε ποιος είναι ο Spagos. Είναι ένα νήμα το οποίο έχει την όψη του σπάγκου με τις τριχούλες του. Έχει την όψη του σπάγκου με τις τριχούλες αυτές που εξέχουνε. Απλά είναι πιο μαλακό από ότι είναι ο κανονικός σπάγκος που κάνουμε κατασκευές στο σπίτι. Το νήμα αυτό είναι 100 γραμμάρια και δίνει περίπου 85 μέτρα και συστήνει φελονέκι νούμερο 4. Με αυτό το νήμα λοιπόν θέλω να πλέξουμε ένα όμορφο καλοκαιρινό καπέλο. Έχω πλέξει τις προηγούμενες χρονιές καπέλα και με βαμβακερό απλό νήμα. Βέβαια εννοείται ότι βγαίνουν πιο βαριά από ότι βγαίνουν με το ράφια, με το σπάγκο, με το γιούτα. Το νήμα συστήνει βελονάκι νούμερο 4, εγώ όμως θα πλέξω με βελονάκι νούμερο 4,5. Ξεκινάω με το μαγικό κύκλο και κάνω ένα άριχτο, και 9 ακόμα μισά ποδαράκια μέσα στον κύκλο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννέα, δέκα. Συνολικά έχουμε 10 πόντους. Κλείνουμε το μαγικό μας κύκλο. Εγώ πιάνω και την ουρίτσα μέσα για να την ασφαλίσω. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος. Έχουμε κλείσει το μαγικό μας κύκλο. Και δεν θα πλέκουμε με ένωση, αλλά θα πλέκουμε σπιράλα από εδώ και πέρα, κυκλικά. Συνεχίζουμε στον πρώτο πόντο, στο άριχτο που είχαμε κάνει, μπαίνοντας και κάνοντας δύο μισά ποδαράκια σε αυτό το πόντο, βάζουμε το σημάδι μας για να μην χανόμαστε στο πόσες σειρές έχουμε κάνει στο πρώτο από τα δύο μισά και συνεχίζουμε δύο μισά σε κάθε πόντο. Συνολικά θα πρέπει να έχουμε 20 μισά ποδαράκια στο τέλος του κύκλου. Δεκαοκτώ, 19, 20. Έχω ολοκληρώσει τη δεύτερη σειρά μου. Βγάζω το σημάδι μου γιατί είναι ο πρώτος πόντος που θα μπω και θα κάνω ένα μισό ποδαράκι. Βάζω το σημάδι μου. Στον επόμενο πόντο δύο μισά ποδαράκια. Ένα μισό ποδαράκι
Στον επόμενο πόντο 2 μισά ποδαράκια. Ένα μισό ποδαράκι. 2. Μου έχουν μείνει 2 πόντοι, είμαι ένα μισό ποδαράκι και στον τελευταίο πόντο πάντα πρέπει να έχουμε αύξηση. Εάν καταλήξετε στον τελευταίο πόντο και δεν έχετε αύξηση, σε όλες τις σειρές ισχύει αυτό, σημαίνει ότι κάπου έχετε κάνει λάθος. Πριν τον ποντοδείκτη μας λοιπόν, πρέπει πάντα να καταλήγουμε με αύξηση. Βγάζουμε το σημάδι μας, κάνουμε ένα μισό ποδαράκι, πάντα με ένα ξεκινάμε, βάζουμε το σημάδι μας σε αυτό το ένα. Στο επόμενο πάλι ένα μισό ποδαράκι και στον επόμενο πόντο αύξηση με 2 μισά ποδαράκια. Είναι ο κλασικός κανόνας το πώς κάνουμε στρογγυλό μοτίφ. Κάνουμε ένα ποδαράκι, ένα ρηχτό, ένα μισό ποδαράκι, ό,τι θέλετε να κάνετε και μετά αύξηση στην πρώτη σειρά. Στην επόμενη 2 πόντους μία αύξηση, 3 πόντους μία αύξηση, 4 πόντους μία αύξηση. Αυτός είναι ο κανόνας, είτε κάνουμε άριχτο είτε μισό ποδαράκι. Θα συνεχίσω να κλείσω τη σειρά μου. Στην επόμενη σειρά θα πρέπει να κάνω 3 πόντους, 3 μισά ποδαράκια και μετά αύξηση, 3 μισά ποδαράκια και μετά αύξηση. Στην επόμενη σειρά 4 μισά ποδαράκια, μία αύξηση και θα επιστρέψω για να συνεχίσουμε μαζί. Έχω φτάσει στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη σειρά και σταματώ εκεί που εγώ έχω κάνει 4 μισά ποδαράκια, μία αύξηση. 4 αύξηση, 1, 2, 3, 4 αύξηση. Επειδή όμως μπορείτε να πλέξετε με ό,τι νήμα θέλετε εσείς, δεν έχει σημασία στις πόσες αυξήσεις έχω τελειώσει εγώ, στις πόσες σειρές, γιατί μπορεί να πλέκετε με πολύ πιο ψηλό νήμα, μπορεί να πλέκετε και με πιο χοντρό. Εγώ θα σας μιλήσω με εκατοστά. Αυτή τη στιγμή το κυκλάκι αυτό είναι 16 εκατοστά, 15 μισό για την ακρίβεια. Όταν φτάσετε λοιπόν στα 15,5 εκατοστά, σταματάτε να κάνετε αυξήσεις και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν το σχέδιο. Στον πρώτο μου πόντο μπαίνω με ένα άριχτο και βάζω το σημάδι μου. Παίρνω νήμα και 1, 2, 3 στο τρίτο. Στον τρίτο πόντο μπαίνω και κάνω 5 ποδαράκια. Αφήνω 2 πόντους κενούς και στον τρίτο μπαίνω και κάνω ένα άριχτο. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα τεράστιο κομμάτι. Σπάγκο, διορθώθηκε. Παίρνω νήμα, αφήνω 2 πόντους κενούς και στον επόμενο κάνω 5 ποδαράκια. Ένα, δύο, στο τρίτο ένα άριχτο. Ένα, δύο, τρία, 5 ποδαράκια.
αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω μέχρι το τέλος που ενώνω. Από εδώ και πέρα θα αρχίσει να κατεβαίνει όλο το πλαϊνό του καπέλου μας χωρίς αυξήσεις. Κλείνω τη σειρά και τα λέμε για τη συνέχεια. Έχω φτάσει στο τελευταίο σελ που θα κάνω, στην τελευταία βεντάλια καλύτερα να το λέμε ελληνικά. Και έχω τον ποντοδείκτη μου, 1-2, και στο άριχτο μπαίνω και να κάνω κλείνω. Δεν σας είπα για πολλαπλάσια εσκεμμένα για να μην σας αγχώσω για το πόσο πρέπει να έχετε, πόσο θα τα υπολογίσετε. Το σημείο που κάνουμε 4 μισά ποδαράκια μία αύξηση, 4 μισά ποδαράκια μία αύξηση, οι πόντοι μας μας βγαίνουν ακριβώς για να κάνουμε τις βεντάλιες μας. Εάν δεν έχετε φτάσει όμως τα εκατοστά γιατί πλέκετε με άλλο νήμα και θέλετε να κάνετε και άλλη σειρά, θα κλέψετε πόντους, γιατί θα σας βγουν περισσότεροι, θα κλέψετε πόντους κατά διαστήματα. Δηλαδή αντί να αφήσετε 2 καινούς, αφήστε 3 κάποια στιγμή, ώστε να φέρετε τα σέλ σας, ώστε να φέρετε τις βεντάλιες σας να σας βγουν ακριβώς. Εάν φοβάστε να το φτιάξετε εσείς τις διαστάσεις σας μετά, να τους κλέψετε τους πόντους ή να προσθέσετε κάνα 2 πόντους αν σας λείπουνε, φτάστε τις σειρές αυτές μέχρι το 4 άριχτα μία αύξηση. Είμαι λοιπόν στο άριχτο και σε αυτό το άριχτο ξεκινάω μία καινούρια βεντάλια που όμως εδώ θα την κάνω μισή. Κάνω ένα ποντό, κάνω ένα ποδαράκι, 2, 3. Τη βεντάλια μου που χρειάζεται 5 θα την ολοκληρώσω στην επιστροφή. Φεύγω από το μισή βεντάλια που έχω κάνει και πάω στον μεσαίο πόντο της από κάτω βεντάλιας και κάνω ένα άριχτο. Παίρνω νήμα και μπαίνω στο άριχτο της προηγούμενης σειράς και κάνω μια νέα βεντάλια με 5 ποδαράκια. Στο μεσαίο πόντο της βεντάλιας της από κάτω σειράς, που είναι ο τρίτος πόντος, κάνουμε ένα άριχτο. Φεύγω και πάω στο άριχτο της από κάτω σειράς και κάνω μια νέα βεντάλια. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνω όλη τη σειρά γύρω γύρω, θα φτάσω εδώ που πρέπει να ολοκληρώσουμε τη βεντάλια και πώς ξεκινάμε τη νέα σειρά. Έφτασα στο τελευταίο μου άριχτο. Σε αυτή τη βεντάλια λοιπόν χρωστάω 2 ποδαράκια. Και πάω και κλείνω στην κορυφή από τις 3 αλυσίδες που έκανα. Με βουβό. Έχω ολοκληρώσει τη βεντάλια μου και είμαι και ακριβώς στο σημείο που θέλω για να ξεκινήσω τη νέα σειρά. Μία αλυσίδα στον αέρα και σε αυτόν τον ίδιο πόντο ένα άριχτο. Σε κάθε βεντάλια στη μέση, στην επόμενη σειρά δεν κάνω άριχτο. Έτσι ξεκινήσαμε τώρα εδώ. Φεύγω από εδώ και πάω στο επόμενο άριχτο και κάνω ξανά νέα σειρά με βεντάλιες. Άριχτο
και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο όλη τη σειρά. Όταν θα φτάσω στο τέλος και κλείσω με βουβό πάνω σε αυτό το άριχτο, ξεκινάω πάλι την προηγούμενη σειρά που σας έδειξα. Δηλαδή το μεσαίο ποδαράκι από τη βεντάλια μου και άλλα δύο, κάνω τη σειρά μου και όταν επιστρέψω κάνω αυτά που χρωστάω. Να σας μετρήσω τη διάμετρο. Είμαι στα 53 εκατοστά και τόσο θα παραμείνει γιατί θα συνεχίσω μέχρι να κατέβω στο σημείο που ξεκινάει ο γύσος του καπέλου. Συνολικά, από την ώρα που ξεκινάμε το σχέδιο μέχρι εκεί που πρέπει να σταματήσει, πρέπει να κάνουμε 10 εκατοστά. Όταν φτάσουν οι βεντάλια στα 10 εκατοστά, δεν θα τα ξεπεράσουμε, θα φτάσουμε τα 10 εκατοστά και λίγο πιο κάτω, όχι παραπάνω από 10 εκατοστά. Όταν φτάσω λοιπόν στα εκατοστά αυτά, θα επιστρέψω για το τελευταίο μέρος του βίντεο που θα κάνουμε τις αυξήσεις για να γυρίσει ο γύσος μας και να γίνει πλατής. Κάνοντας 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές με κοχύλια, με βεντάλιες, έχω φτάσει τα 10 εκατοστά. Αυτό όλο είναι αυτό που μπαίνει πάνω στο κεφάλι μας και είναι ok το μέγεθος. Πάμε τώρα να δώσουμε τις αυξήσεις που χρειάζονται για να ανοίξει εδώ το καπέλο μας και να έρθει να γίνει όλο το πλατή κομμάτι, ο γύσος. Έχω κλείσει με βουβό πάνω στο μεσαίο πόντο μου, στο μεσαίο ποδαράκι, κάνω το άριχτό μου και κανονικά θα έπρεπε να πάω και να πατήσω μέσα σε αυτό το άριχτο για να κάνω το κοχύλι μου. Εγώ θα πατήσω στο τελευταίο ποδαράκι, δηλαδή αφήνω ένα πόντο κενό και πάω και πατάω στο ποδαράκι μου και κάνω εδώ το κοχύλι. Πέντε ποδαράκια. Αφήνω αυτό το πόντο κενό και πάω και πατάω στο πρώτο ποδαράκι, στον επόμενο πόντο δηλαδή, και κάνω το κοχύλι, κάνω ένα άριχτο. Αφήνω ένα πόντο κενό και πάω και πατάω στο μεσαίο ποδαράκι και κάνω το κοχύλι μου. Ένα από το κενό, στον επόμενο κάνω το άριχτό μου. Ένα από το κενό και στον επόμενο κάνω το κοχύλι μου. Ένα από το κενό, άριχτο. Με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας πόντο παραπόντο κοχύλι και άριχτο, αγνοώντας ό,τι έκανα δηλαδή μέχρι τώρα, αλλάζουμε το σχέδιο εντελώς, θα συνεχίσω όλη τη σειρά μέχρι να φτάσω εδώ που ξεκίνησα. Ολοκληρώνοντας αυτή τη σειρά με τις αυξήσεις, δείτε τώρα τι έγινε. Βάζοντας το καπέλο μας να κάτσει, βλέπουμε ότι έχουν ανοίξει τα κοχύλια μας, οι βεντάλιες μας, και εφάπτονται με την επιφάνεια. Κάναμε λοιπόν μία σειρά με όλες αυτές τις αυξήσεις από κοχύλια για να ανοίξουμε, το γύσο. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε επαναλαμβάνοντας ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, απλά έχουμε περισσότερες βεντάλιες, μέχρι όποιο φάρδος θέλει κάθε μία από εσάς. Θα κάνω και εγώ το δικό μου, δίνοντας το απαραίτητο φάρδος μου, το απαραίτητο μήκος, το απαραίτητο μήκος στο γύσο και επιστρέφω για να δούμε τελικά το αποτέλεσμα. Από όσο βλέπω μέχρι τώρα, γιατί όπως σας είπα έχω κάνει και άλλες φορές καπέλα, δεν θα χρειαστεί τίποτα ο σπάγκος. Στέκεται από μόνος του. Αυτές ήταν όμως οι οδηγίες, βήμα-βήμα να τις ακολουθήσετε και θα έχετε
ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό καπέλο. Προχωράω και τα λέμε. Έχω ολοκληρώσει το καπέλο όσο αφορά το νήμα μου. Μου έχει περισσέψει αυτό το νήμα που δεν με παίρνει να κάνω δεύτερη σειρά και έχω χρησιμοποιήσει δύο από τις κούκλες που σας έδειξα. Το έβαλα πάνω σε ένα καπέλο αγοραστό ψάθινο που έχω για να δω περίπου τη διάσταση. Καταρχήν να σας δείξω ότι έχει πέσει τέλεια ακόμα και σε ένα αγοραστό καπέλο αν το συγκρίνω. Θα ήθελα λοιπόν ακόμα μία με δύο σειρές, αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τρίτη κούκλα. Σας λέω ακριβώς το πόσο χρησιμοποίησα και θα σας μετρήσω και τη διάσταση για να ξέρετε αν δεν έχετε ήδη νήμα ότι θα χρειαστεί αν θέλετε μεγαλύτερο να πάρετε τρεις κούκλες. Από την ώρα που ξεκίνησα το γύσο και μετά είμαι στα 10 εκατοστά. Θα ήθελα λοιπόν τουλάχιστον άλλη μία σειρά. Παρόλα αυτά μου αρέσει πάρα πολύ και έτσι, οπότε και θα σταματήσω εδώ. Θα πρέπει όμως να σας πω κάτι. Έκανα μία αλλαγή, την οποία όμως δεν θεώρησα αναγκαίο να την δείξω στο βίντεο, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Αφού έκανα τις δύο σειρές με τις βεντάλιες, έστρωσα το καπέλο μου πάλι όπως το έχω τώρα, επίπεδα. Και είδα ότι άρχισε και γύρναγε ή όταν το φόρεσα πήγαινε προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει ότι λόγω του νήματος, επειδή είναι σκληρό νήμα, δεν αρκούσε αυτό το μέγεθος γύρω γύρω. Στην τρίτη, την τέταρτη και την πέμπτη σειρά λοιπόν έκανα αύξηση στο κοχύλι πάρα πολύ εύκολα. Αντί για 5 ποδαράκια έβαζα 7 ποδαράκια σε κάθε κοχύλι για να ανοίξει και άλλο γύρω γύρω και να έρθει και να στρώσει έτσι όμορφα και επίπεδα. Αν λοιπόν ξεκινήσετε με οποιοδήποτε νήμα λοιπόν και αν πλέκετε, αφού κάνετε την πρώτη αύξηση, ολοκληρώσετε τη σειρά και κάνετε και τη δεύτερη, ή δοκιμάστε το πάνω σας ή βάλτε το στο κεφάλι σας για να δείτε αν είναι ευθύ το γύσο ή αν έχει πάρει την κατιούσα ή πάνω στην επίπεδη επιφάνεια. Εάν δείτε λοιπόν ότι πάει να πάρει την κατιούσα το γύσο σας, γυρίστε τα κοχύλια σας, τις βεντάλια σας, σε 7 ποδαράκια. Σε αυτό το σημείο κόβω το νήμα μου, θα το στερεώσω με μια βελόνα από κάτω. Σε αυτό το σημείο όμως θα σας πω ότι ήρθε η ώρα να βάλετε και τη φαντασία σας να δουλέψει. Μην αφήσετε το καπέλο σας σκέτο. Διακοσμήστε το με μία όμορφη κορδέλα, με ένα κορδόνι με χάντρες, με ένα κορδόνι με φουντάκια στο τέλος. Με ό,τι έχετε εύκαιρο στο σπίτι, δώστε τη δική σας πινελιά στο καπέλο σας. Εγώ έχω κάνει από νήμα πάλι ψάθα και από χάντρες το πέρασα επάνω, πέρασα τις χάντρες, το έστριψα. Το μέτρησα πόσο είναι στο καπέλο και το έδεσα ένα φιόγκο πρόχειρο εδώ. Έτσι, μόνο και μόνο για να δώσω μια δική μου πινελιά και λίγο χρώμα στο μονόχρωμο καλοκαιρινό καπέλο μου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό ψάθινο καλοκαιρινό καπέλο. Θα χαρώ πολύ να δω και τις δικές σας δημιουργίες στη σελίδα στο Facebook. Τα λέμε την επόμενη φορά. Φιλάκια! Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.